Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος από το Last Android και το σημερινό βίντεο προέρχεται από μια ιδέα που μου ήρθε βλέποντας ένα ξένο βίντεο στο YouTube, όπου ένας YouTuber αγόρασε ένα παλιό smartphone, ένα smartphone πολλών γενεών πριν, για να δει κατά πόσο μπορεί να ζήσει με αυτό. Βλέποντας αυτό το πολύ ενδιαφέρον ομολογουμένος βίντεο, μου γεννήθηκε η απορία ποιο να είναι άραγε το φθηνότερο λειτουργικό smartphone που μπορώ να αγοράσω. Έτσι μπήκα στο eBay και έψαξα smartphone με την μοναδική προϋπόθεση να μπορεί να έρθει φυσικά στην Ελλάδα, οπότε μάλλον από ευρωπαϊκή αποθήκη, και να είναι πλήρως λειτουργικό. Κάνοντας μια αναζήτηση, περίμενα, να σας πω την αλήθεια, να βρω κάτι σε Android, κάποια συσκευή, όχι κάποιο HTC Magic ή κάτι, κάποια από τις πρώτες Android συσκευές, αλλά κάποιο από τα παλιά ZTE, ίσως, ή κάποια συσκευή από αυτές που κυκλοφορούσαν με την επωνυμία της Vodafone ή κάτι τέτοιο. Προς μεγάλη μου έκπληξη, βρήκα αυτό. Είναι ένα iPhone 4. Ναι, είναι ένα γνήσιο iPhone 4. Είναι όντως τόσο μικρό το iPhone 4. Ξέρω πως εν έτη 2020 και την ώρα που το main κινητό μου είναι τόσο, το iPhone 4 φαίνεται ψεύτικο. Ξέρω πως υπάρχει κόσμος που το είδε και μου είπε δεν είναι το κανονικό iPhone 4 αυτό, είναι κάποιος κλόνος και είναι μικρότερο. Όχι, είναι το iPhone 4. Ήταν 3,5 ίντσες τότε και θυμάμαι που κάποιοι τα λέγανε παντόφλες. Αυτό είναι παντόφλα. Αυτό εδώ είναι... χάνεται απλά πίσω από το κινητό μου. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο κινητό, όπως βλέπετε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πλήρως λειτουργικό. Να το ενεργοποιήσω κιόλας για του λόγου παλιτές, βλέπετε. Περιμένουμε να ενεργοποιηθεί. Το συγκεκριμένο κινητό το αγοράσαμε από έναν seller στην Λιθουανία, από το eBay, για 14 ευρώ. Και όταν λέω 14 ευρώ, μιλάω για την τελική τιμή κινητό και μεταφορικά. Για την ακρίβεια είχε δωρεάν μεταφορικά, αλλά και πάλι 14 ευρώ. Αυτό το πλήρως λειτουργικό iPhone αγοράστηκε για 14 ευρώ και θα σας έχω εδώ πέρα και το screenshot από την αγορά. Μην αρχίσετε να μου γράφετε σχόλια «Ω, έψαξα στο eBay και κάνει 25», «Ω, έψαξα στο eBay και δεν το βρήκα». Παιδιά, είναι ένα μεταχειρισμένο κινητό, έχει αγοραστεί από ιδιώτη, είναι πιστοποιημένο ότι δεν είναι κλεμμένο, δεν θα σας έδειχνα μια συσκευή που υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να είναι κλεμμένη. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε με τις κούτες τα iPhone 14 ευρώ. Βλέπετε ότι η συσκευή είναι πλήρως λειτουργική. Να πω ότι η οθόνη είναι εντυπωσιακά καλή για την εποχή του. Και για να καταλάβετε πόσο παλιό είναι το συγκεκριμένο smartphone, παρουσιάστηκε το 2010. Μιλάμε για μια συσκευή η οποία έχει μια γεμάτη δεκαετία ζωής. Για να καταλάβετε πόσο παλιό είναι, είναι το τελευταίο κινητό που πρόλαβε να παρουσιάσει ο Steve Jobs. Δεν είναι ότι απλά ζούσε ο Steve Jobs όταν παρουσιάστηκε, είναι ότι ήταν αρκετά καλά ώστε να το παρουσιάσει ο ίδιος του. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά πλέον δεν εντυπωσιάζουν κανέναν. Έχει τον A4 επεξεργαστή 512 MB μνήμης RAM, μία κάμερα φωτογραφική μηχανή στα 5 MP με δυνατότητα να τραβάει βίντεο 720 και είναι το πρώτο iPhone που είχε μπροστινή κάμερα, για να καταλάβετε γιατί εποχές μιλάμε. Φυσικά μονοφωνικό ηχείο, φυσικά η οθόνη είναι 640x380 αν θυμάμαι καλά η ανάλυση, αλλά τα χρώματα είναι υπέροχα και παραμένουν υπέροχα, και ήρθε η ώρα να σας πω τις εντυπώσεις μου. Το συγκεκριμένο κινητό το έχω αρκετό διάστημα πλέον. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο σαν παιχνίδι το χρησιμοποιώ. Παρ' όλα αυτά, κάτι που με έχει εντυπωσιάσει είναι το ότι 10 χρόνια μετά, εντάξει, το ότι η συσκευή είναι σε τόσο καλή κατάσταση έχει να κάνει με το ότι ο προηγούμενος χρήστης της μάλλον την πρόσεχε πάρα πολύ. Αλλά πέραν αυτού, 10 χρόνια μετά, το συγκεκριμένο κινητό μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος κανονικά σαν τηλέφωνο. Δεν λέω ότι θα είναι η τρομερή multimedia συσκευή ή η συσκευή με την οποία θα μπαίνετε στο ίντερνετ με τις ώρες για να αντικαταστήσετε το τάμπλετ σας ή το σύγχρονο κινητό σας. Παρ' όλα αυτά, στις normal καθημερινές λειτουργίες δεν κολλάει καθόλου. Σε πράγματα όπως το να ανοίξει μια βασική σελίδα στο ίντερνετ, τώρα δεν έχω ίντερνετ, μου κάνει αίσθηση ότι δουλεύει αξιοσημείωτα καλά για την εποχή του. Επίσης, δείτε κάτι που ζηλεύω. Δείτε πόσο τέλεια γίνεται αυτή η αλλαγή από landscape σε portrait mode.
τα μισά Android φθηνά τηλέφωνα του 2020, ειδικά κάτι κινέζικα, με το που θα κάνεις αυτό το πράγμα βλέπεις το lag να έρχεται από μακριά. Κατά τα άλλα, η κάμερα του για τις ανάγκες του 2020 βασικότατη για την εποχή του ήταν πάρα πολύ καλή, και σε συνδυασμό με τη μικρή οθόνη, όταν προβάλλουμε εδώ πέρα φωτογραφίες και βίντεο, τα αποτελέσματα είναι όμορφα. 720p το βίντεο, δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσα να είχα βρει το 4S που είχε Full HD βίντεο, αλλά θα ήταν ακριβό εκείνο, θα κάνεις με 20 ευρώ. Η μπαταρία του δουλεύει αξιοσημείωτα καλά για τα χρόνια του. Είναι πολύ ok, ειδικά το δουλεύουμε χωρίς SIM. 1420 mAh, η Apple ποτέ δεν έβαζε πολύ καλές μπαταρίες. Και γενικά μου έκανε αίσθηση ότι μπορώ να μπω να διαβάσω τα email μου, να κάνω πράγματα χωρίς να έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Και τώρα θα μου πει κάποιος, γιατί ρε Γιώργο να έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα σε απλά πράγματα με ένα λειτουργικό κινητό? Γιατί άμα έπαιρνα ένα αντίστοιχο κινητό Android δεκαετίας, απλά θα ήταν μη λειτουργικό τώρα. Τώρα εσείς οι iPhone-άκηδες μπορεί να χτυπιέστε και να λέτε, α, αυτό είναι απόδειξη ότι το iPhone είναι καλύτερο πάντα και τα σχετικά. Εκείνη την εποχή σίγουρα ήταν πολύ καλύτερο. Πλέον τα Android έχουν κάνει τεράστια άλματα και δεν αμφισβήτησα ποτέ ότι είναι ένα εξαιρετικό λειτουργικό και λογισμικό. Φυσικά έχει και αυτό τα προβλήματά του. Παραδείγματος χάρη, στο παλιό αυτό κινητό πλέον δεν μπορώ να κατεβάσω σχεδόν τίποτα από εφαρμογές, γιατί έχει παλιά έκδοση, δεν μπορώ να κατεβάσω τίποτα. Ενώ σε ένα παλιό Android κινητό θα μπορούσα να κατεβάσω όσες εφαρμογές είναι διαθέσιμες. Η ποιότητα κατασκευής του είναι συγκλονιστικά καλή. Μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο iPhone είναι ίσως το πιο στιβαρό iPhone που έχει βγει ποτέ. Είναι όλο το πλαίσιο του φτιαγμένο από ατσάλι, γυαλί μπροστά και πίσω. Πραγματικά είναι κόσμημα, δεν είναι κινητό. Είναι σαν να κρατάς ένα κόσμημα, σαν να έχεις ένα ακριβό Rolex, σαν κάτι τέτοιο, σκεφτείτε το. Σε σχέση με όλα τα άλλα κινητά που έχω πιάσει στα χέρια μου, η αίσθηση είναι τρομερή. Ακόμα και με ένα καινούριο iPhone, για κάποιο λόγο θεωρώ πιο στιβαρό και πιο ποιοτικό το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ ωραία η ποιότητα κατασκευής του. Αυτό το κινητό φυσικά αγοράστηκε για τις ανάγκες του βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσουν τέτοια βίντεο, θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια. Σκοπεύω να πάρω και κάποιο πολύ φθηνό Android κινητό στα ίδια πάνω κάτω χρήματα και να κάνω ένα συγκριτικό. Τώρα δεν μπορώ να σας έχω link ακριβώς από το που το πήρα, γιατί υπήρχε ένα κινητό μεταχειρισμένο. Θα σας έχω ίσως κάποιο γενικό eBay, AliExpress link που μπορείτε να βρείτε. Μου ήρθε πολυθωνία, όπως είπα και πριν, λόγω του ότι δεν ήθελα να το πάρω από Κίνα για να μην περάσει κανένα τελωνίο και έχω τέτοια προβλήματα. Αυτά είχα να σας πω. Το δούλεψα για μια εβδομάδα σαν συμπληρωματική συσκευή πριν έρθει το Poco, τότε που δούλευα με ένα Cubot P20, και μπορώ να πω πως σε κάποιες λειτουργίες μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά είχα να σας πω. Κάντε ένα subscribe, μας βοηθάει πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγάλο το ποσό που δαπανίσαμε, αλλά δαπανίσαμε ένα ποσό για να κάνουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Κάντε ένα like εφόσον σας άρεσε. Μια κοινοποίηση μας βοηθάει πάρα πολύ, μια κοινοποίηση του βίντεο. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια.